Η εικόνα του πρωτογενούς τομέα παραγωγής στην Κρήτη, όπως είναι σήμερα, θα έχει αφανιστεί από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης, οι οποίες ήδη καταστρέφουν τη σοδειά των αγροτών του νησιού μέσα στην επόμενη 20ετία. Η γεωργία και η παραγωγή τροφής θα γίνεται σε εσωτερικούς χώρους με ελεγχόμενο κλιματισμό και ελεγχόμενο φως, χωρίς φυτοφάρμακα, με ελάχιστο λίπασμα και ελάχιστο νερό. Η μόνη άμυνα για τη διατήρηση της βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων είναι η στροφή στην καλλιέργεια σε κλειστές συνθήκες θερμοκηπίου, με παράλληλη αυστηρή διαχείριση των υδάτινων πόρων, όπως εξηγεί ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως στον κλάδο των περιβαλλοντικών επιστημών, διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, Πέτρος Κουτράκης. Αυτό θα μας κάνει να μπορούμε να είμαστε ανεξάρτητα από το κλίμα, να μην εξαρτώμαστε στις καιρικές συνθήκες. Επίσης, να παράγουμε αρκετές ποσότητες, οι οποίες να είναι υγιείς και για να μην έχουν κανένα επίβλαψη στη δημόσια υγεία και επίσης και στο περιβάλλον. Μην ξεχνάμε ότι στην Κρήτη χρησιμοποιούμε αρκετές ποσότητες φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων και επίσης η γεωργία χρειάζεται αρκετό νερό, το οποίο δεν θα υπάρχει στο μέλλον. Ο Ηρακλειώτης επιστήμονας ήταν κεντρικός ομιλητής σε Εσπερίδα που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της περιφέρειας Κρήτης και επίκεντρο την κλιματική κρίση, τις συνέπειες που έχει αλλά και τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει τις επόμενες δεκαετίες στο νησί. Δική μας χαιρόμαστε που ένας επιστήμονας όπως είναι ο Πέτρος Κουτράκης είναι σήμερα μαζί μας, τον ακούμε με προσοχή και θα ακολουθήσουμε και κάποιες από τις οδηγίες που θα μας δώσει από την ομιλία του. Οι συνθήκες ξηρασίας που ήδη καταστρέφουν τις αγροτικές καλλιέργειες θα αλλάξουν δραματικά την εικόνα του νησιού, με την πεδιάδα της Μεσαράς να αποτελεί παράδειγμα για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει βήμα-βήμα η στροφή στις κλειστές καλλιέργειες σε συνεργασία με τα επιστημονικά ιδρύματα του νησιού. Που σημαίνει ότι σε 20 χρόνια τουλάχιστον αυτό που ξέρουμε ως η πεδιάδα της Μεσαράς δεν θα υπάρχει πια. Εγώ νομίζω ότι η πεδιάδα της Μεσαράς μπορεί να είναι η καρδιά της οικονομίας και της γεωργίας της Κρήτης. Έχουμε ήλιο, έχουμε μια μεγάλη έκταση και αυτές οι καλλιέργειες μπορούν να ευδοκιμήσουν εκεί πέρα. Μπορούμε να έχουμε ηλιακά θερμικά εργοστάσια τα οποία θα παράγουν νερό και ενέργεια. Μπορούν να γίνουν αρκετά πράγματα. Εγώ πραγματικά είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος γιατί πραγματικά αυτή η κρίση τελικά θα γίνει καταλύτης να γίνουν ορισμένες αλλαγές, οι οποίες μπορεί να μην γινόντουσαν κιόλας. Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε καταλάβει ότι βαδίζουμε στο άμεσο μέλλον. Οι καλλιέργειες που έχουμε δεν μπορούν να αναπτυχθούν. Κάθε χρόνο τη μια έχουμε ζέστη, την άλλη δεν έχουμε νερό. Νομίζω ότι οι συνθήκες που είναι για τους αγρότες μας δεν είναι τόσο καλές.